Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι Νικόλα. Καλό μεσημέρι Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα, τελευταία ημέρα τηλεοπτική της εβδομάδος, εδώ στο ΣΕΔΕ, στην εκπομπή On Camera, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, μάλλον πριν ανοίξουν οι κάλπες την Κυριακή. Και παίρνοντας μια μεγάλη ουσιαστικά ανάσα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και την Κυριακή, η οποία θα είναι πιο σύντομη η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία του δευτέρου γύρου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, έχει δύο ψηφοδέλτια και τρίτο πιο απλή. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο, άρα νομίζω ότι και ο χρόνος που θα είναι μέσα στο παραβάν δεν έχει να σκεφτούν ψήφο. Έτσι. Είναι πρόσωπα πλέον ή το Λευκό. Πιέστηκαν οι πολίτες, πιέστηκαν οι υποψήφοι, πιεστήκαν οι δημοσιογράφοι και εμείς. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει όλη αυτή η πίεση, αλλά από εκεί και μετά μετράμε αντίστροφα. Πίεση του δημοσιογράφου γιατί. Λόγω χρόνου. Αχ, λόγω χρόνου, ναι. Και οι πολλές απόψεις, το να είσαι εκεί stand-by, να ακούς τον καλεσμένο, να συμμετέχεις, να κρατάς ισορροπίες. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα τα οποία έλαβαν χώρα. Κάποιοι να θέλουν το στόμα τους να το κρατάς κλειστό. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες κυρίως, οι 2-3 ήταν κουραστικές, ήταν γεμάτες. Από εκεί και μετά όμως θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη των εκλογών να έχουμε περισσότερο χρόνο, να κάνουμε την αποτίμηση του εκάστοτε εκλογικού αποτελέσματος, είτε σε Δήμο είτε σε Περιφέρεια, και να συνεχίσουμε για το καλύτερο δυνατό αυτού του τόπου. Γιατί αυτό υποσχόταν όλοι οι υποψήφοι. Τα χέρια όμως και όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Μία εκ των οποίων θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, καλά εντάξει σίγουρα, αλλά... θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και άλλα θέματα. Χαμογελάει η καλεσμένη μας, έχει και ωραίο χαμόγελο. Είναι και ντυμένη στα ανοιχτόχρωμα. Η κυρία Χριστίνα Χατζημιχαήλ. Διαφωνείτε ότι όλα τα δάχτυλα του είναι ίδια. Καλησπέρα σας. Όπως ξέρετε, αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι ο αντίχειρας. Για να μιλήσω και ως αρχαιολόγος. Για να δείχνουμε μόνο. Ναι, δεν το χρειαζόμαστε το δίκτυο τόσο πολύ, αλλά τον αντίχειρα το χρειαζόμαστε. Έτσι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλό μεσημέρι, κυρία Χατζημιχαήλ. Έρχεστε από την παράταξη του τόπου της ζωής μας με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος κατέληξε στο δεύτερο γύρο, ένας εκ των δύο μονομάχων για τη δεύτερη Κυριακή, μέσα στους 6 που ήταν την πρώτη. Πώς αποτιμάτε το εκλογικό αποτέλεσμα και παραταξιακά και προσωπικά, πώς ήταν ο προεκλογικός σας αγώνας, αν ήταν σύντομος, αν είχε διάρκεια, πόσο τρέξατε και αν δικαιωθήκατε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα πανελλήνιο ρεκόρ, αν όχι πανευρωπαϊκό, γιατί ίσως να είναι η μόνη υποψήφια την οποία δεν την ψήφισε ο άντρας της, τα παιδιά της, οι κουνιάδες της, η αδερφή της, τα ανήψια της, τα μπατζανάκια της κτλ. Οπότε ολόκληρο. Δεν με ψήφισε κανένας, γιατί φυσικά δεν είναι εδώ. Γιατί ακόμα και η αδερφή μου είναι ετεροδημότης. Λοιπόν, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτούς τους 188 ψήφους από τους δημότες, για τις δημότες της Καβάλας, που πραγματικά με τιμήσανε, γιατί έκανα πολύ σύντομο προεκλογικό αγώνα, 2 εβδομάδες και ήμουν έπρεπε να πάω και στην Κρήτη γιατί είμαι αρχαιολόγος και αυτό το διάστημα εμείς δουλεύουμε. Ναι. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η ευγνωμοσύνη μου και η εκτίμησή μου που δώσανε αυτούς τους ψήφους στο πρόσωπό μου. Και είμαι εδώ για να μείνω, δηλώνω. Όσο για το αποτέλεσμα, είμαστε φυσικά πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μηδενίζουμε το κοντέρ την Κυριακή. Δεν βλέπουμε τα ποσοστά, γιατί αυτό έχει, πολλοί λένε, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε κτλ. Κάθε εκλογική διαδικασία είναι μοναδική. Θα δούμε επίσης την προσέλευση του κόσμου. Άρα το 38 του κυρίου Μωριάδη και το 27 το δικό σας, 26, δεν υπάρχει, είναι 0-0 τώρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι 0-0. Ξεκινάμε από την αρχή. Γιατί επίσης θα δούμε και την προσέλευση του κόσμου. Είδατε ότι υπήρχε μια μεγάλη αποχή. Για μένα ήταν πολύ λυπηρό που νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη αποχή επίσης από τους νέους ανθρώπους που δεν ήταν στις κάλπες. Και εγώ θα έκανα αυτονόητο, γιατί φυσικά νιώθουν ότι δεν τους εκφράζουν οι μεγαλύτερες ίσως ηλικίες, κάποιοι ξύλινοι λόγοι, κάποια πράγματα τα οποία βλέπουν ότι δεν αλλάζουν. Και συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο ότι όποιος και να έρθει θα είναι τα ίδια. Δεν είναι όμως έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να έρθει και να ψηφίσει όλος ο κόσμος. Δεν είναι έτσι, γιατί ο τόπος της ζωής μας έχει μια έτοιμη ομάδα να διοικήσει την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος δούλεψε τόσο έτσι ώστε να δημιουργήσει αυτές τις ομάδες εργασίας και κάθε μια να έχει το δικό της αντικείμενο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση και μετά μια πολύ ωραία πάση, γιατί αυτό ήταν και μια κριτική που γίνεται τώρα αυτές τις μέρες απέναντι στην παράταξή μας.
ότι δεν έχουμε ομάδα για να διοικήσουμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Έχουμε πάρα πολύ ικανά μέσα στους 18 αυτούς που βγήκαν μέσα από την Καβάλα και, τους, και από τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Είναι άτομα τα οποία μπορούν να αναλάβουν την επόμενη μέρα, τον Ιανουάριο δηλαδή, τις αντιδημαρχίες και τις διάφορες άλλες εκλογές. Δεν είμαστε, να μην πω τώρα ονόματα, είναι ξεκάθαρο όχι, ότι είναι, υπάρχει ναι. αυτή η ομάδα. Αλλά ποιοι αυτή το λένε αυτό, λένε ότι δεν έχει ομάδα ο Μάκης Παπαδόπουλος. Φυσικά ναι, ήταν μία από αυτά τα επιχειρήματα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από 18 χρόνια μέσα στο πανεπιστήμιο. Συνεχώς επιχειρηματολογούμε, ακούμε επιχειρήματα και αυτό που λέω και εγώ στους φοιτητές μου είναι ότι αυτό που μετράει είναι η βάση των επιχειρημάτων σας. Τα επιχειρήματα που ακούω εγώ αυτές τις μέρες από την παράταξη του κυρίου Μουριάδη και τους υποψήφιους τέλος πάντων, για μένα δεν στέκουν καθόλου. Το ένα ήταν αυτό, ότι δεν έχουμε ομάδα, ποιους τους ψηφίσατε και πώς θα κάνουν και δεν αξίζει κανένας. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα. Επίσης, αυτό το άλλο που ακούω πάρα πολύ αυτές τις μέρες, ότι εμείς έχουμε έργο και εσείς έχετε μόνο οράματα και έχετε μόνο μακέτες. Και αυτό επίσης το επιχείρημα δεν στέκει, γιατί δεν μπορεί. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν είναι δήμαρχος. Δεν έχει εκτελέσει δήμαρχος για να έχει έργο. Φυσικά και ο κύριος Μουριάδης μακέτες είχε. Και η πλατεία του Καπνεργάτη, μια μακέτα βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μια φωτογραφία, έτσι δεν είναι το πώς θα γίνει. Λοιπόν, δεν ισχύει ούτε αυτό το επιχείρημα. Πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία, αυτό καλούμε τώρα τους καβαλιώτες, να κάνουμε κι εμείς έργο. Το έργο του κύριου Μουριάδη ήταν μηδαμινό, κατά τη γνώμη μου. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κόσμος, για να δει αν αξίζει, το πω απλά και λαϊκά, για να δει αν αξίζει ο κύριος Παπαδόπουλος, πρέπει αναγκαστικά να τον δοκιμάσει και να του δώσει τη δημαρχία διαφορετικά, δεν μπορεί να καταλάβει. Πώς θα καταλάβει? Καταλαβαίνουμε από το πρόγραμμα πρώτα απ' όλα. Το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ σωστό και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιάνει όλους τους τομείς στους οποίους η Καβάλα έχει ανάγκη για αλλαγή. Αυτό επίσης που ακούω συνέχεια πραγματικά, γιατί με έχει κουράσει αυτό με τις μακέτες ή με τα χρήματα, πού θα βρούμε τα χρήματα. Άκουσα χθες τον κύριο Μουριάδη που ήταν εδώ πέρα σε μια εκπομπή δική σας. Και μιλούσε για τα πόσα χρήματα παίρνει ο Δήμος και ότι είναι πάρα πολύ λίγα και πώς θα κάνει το υπόγειο πάρκινγκ κτλ. Λοιπόν, τι επιχειρήματα είναι αυτά, συγγνώμη, δεν το περιμένω αυτό από τον δήμαρχο της πόλης μας. Γιατί κανένας δήμαρχος και καμιά δημαρχία, ουσιαστικά καμιά διοίκηση, δεν κινείται μόνο με τα χρήματα που παίρνει η δημαρχία ίδια. Υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα ή πλατεία Καπνεργάτη. Τα οποία δεν διεκδικούμε. Θέλει μεγαλύτερη διεκδίκηση, φυσικά, κυρία Χατζημιχαήλ, για θέματα που ναι. ταλανίζουν και είναι διαχρονικά. Ακριβώς. Θέλει δηλαδή, ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση γίνεται και πίσω από την περιφέρεια. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί ουσιαστικά. Οπότε, ποιο ήταν αυτό το επιχείρημα του κύριου Μουριάδη χθες, ότι ο Δήμος έχει μόνο 1,5 εκατομμύριο και με αυτό το 1,5 εκατομμύριο δεν μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ υπόγειο. Λοιπόν, να ακούσουμε σωστά επιχειρήματα. Ναι, είναι αντίθετο σε αυτό το ναι. υπόγειο πάρκινγκ και αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Και επίσης, όταν βγάζεις ένα πρόγραμμα 5 ετών, αυτά τα πράγματα αρχίζουν και δρομολογούνται. Εγώ είμαι σίγουρη με τον κύριο Παπαδόπουλο θα δρομολογηθούν άμεσα και γρήγορα. Δεν θα γίνουν όλα σε ένα χρόνο ή σε 2 χρόνια, αλλά θα γίνουν όσο το δυνατόν τα περισσότερα μέσα στην πενταετία. Ποια ήταν αυτά τα έργα της πενταετίας του κυρίου Μουριάδη, τα οποία ολοκληρώθηκαν και πραγματικά άλλαξαν το πρόσωπο της πόλης μας? Και επίσης, και ποια είναι αυτά τα έργα που άλλαξαν την καθημερινότητα, όταν οι άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν ένα λεωφορείο στις 4 το απόγευμα για να πάνε στο σπίτι τους? Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή. Το ίδιο και για τον τουρισμό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Εφόσον ο κόσμος η καθημερινότητά του είναι όπως την περιγράφεται, και λίγο πολύ επειδή ζούμε εδώ, νομίζω ότι δεν διαφέρει και από την πραγματικότητα. Και τι του έδωσαν το 38%? Ξαφνικά ξέχασαν όλα τα προβλήματα όλοι οι πόλοι, έσπρωξαν τόσο πολλοί κόμματα και το 38% έχει μέσα και αρκετή Νέα Δημοκρατία, η οποία τώρα τη γυρνάει λίγο την ιστορία και τέλος πάντων. Κοιτάξτε, αυτά ναι, γιατί 38% δεν έχει το Πασόκ στην Καβάλα, έτσι δεν γελιόμαστε. Καλά, δεν τη γυρνάει μόνο η Νέα Δημοκρατία την ιστορία, τη γυρνάνε και άλλα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέσω της κυρίας Ελευθεριάδου. Έτσι, χθες την είχαμε στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων και η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου σε χρόνο δετέ από τη στιγμή που ανακοίνωσε μέσα στο δελτίο ειδήσεων. Και οι σύντροφοί της τώρα ξαφνικά την ξέχασαν. Λοιπόν, ναι. Σαν τα κινούμενη άμμωση. Κάνουμε αυτοδιοικητικές εκλογές με υποψήφιους ανεξάρτητους. Ναι. Οι οποίοι είναι, και ο κύριος Μουριάδης είναι ανεξάρτητος. Είναι τύπης ανεξάρτητος. Γιατί όταν έχεις πάρει πάντως, το χρήσμα... Πάντως το ΥΠΕΣ είναι πράσινος. Ναι, το Υπουργείο ακριβώς. Τον έχει πράσινο. Κοιτάξτε, και το Ανθρωπάκι και η στήριξη. Όταν στις προηγούμενες εκλογές έχεις πάρει ένα χρήσμα,
αυτό το χρήσμα μένει. Άσχετα αν αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε, καταλάβατε. Οπότε σίγουρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή, έχει πάρει σίγουρα από εκεί ένα πολύ μεγάλο μέρος. Τώρα, το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς πώς ψηφίζει ο κόσμος πάντα. Μπορείς να κάνεις μόνο κάποιες εκτιμήσεις. Σίγουρα, αν το πάρουμε κομματικά, σίγουρα πήρε και από κάποιον, από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιους αρκετούς ψήφους. Που είναι και φυσιολογικό. Γιατί είχε και στελέχη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Γιατί είναι πολυσυλλεκτικά όλα τα ψηφοδέλτια. Τελικά. Και ο κόσμος. Έχουν επίσης αλλάξει οι καιροί και οι εποχές και οι συνήθειες. Μα βέβαια. Και επίσης πηγαίνει και ψηφίζει ο κόσμος προσωπικά. Εδώ πηγαίνουμε να ψηφίσουμε τον κουμπάρο μας. Εγώ το άκουσα. Θέλω να σε ψηφίσω, αλλά έχω την κουμπάρα μου. Ναι. Έχω την κουμπάρα μου. Συμβαίνει αυτό. Είναι κουμπάρι, αδέρφια, εξαδέρφια. Και ψηφίζουμε για δήμαρχο. Ναι, πάμε και ψηφίζουμε για δήμαρχο. Αφού βγούμε από την υποχρέωση, ας πούμε, του συγγενικού μας προσώπου που είναι σε κάποια παράταξη η οποία ίσως να μην μας αντιπροσωπεύει. Να μην μας τώρα που έχουμε δύο πρόσωπα, λοιπόν, Μουριάδης, Παπαδόπουλος. Τώρα αυτό που θα είναι τα δύο πρόσωπα, θα πρέπει επίσης να κάποιοι, γιατί υπάρχει και αυτό, γιατί βλέπω ότι γίνεται οι επιθέσεις που γίνονται απέναντι στην παράταξή μας και στο Μάκη Παπαδόπουλο. Που δεν θα φυσικά. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για αστείες. Ποιος να διώξει ποιον. Για αστεία επιχειρήματα. Έτσι ακούγεται σήμερα. Νομίζω ότι θα διώξει τον κύριο Χατζη Μιχαήλ για το καλό, το κοινό καλό του τόπου αυτού. Πώς να δώσουμε όθηση στην Καβάλα, πώς να την ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο. Ήσασταν στο εξωτερικό κιόλας. Δεν ξέρω, όταν κατεβαίνετε και έρχεστε ο δικός, κατεβαίνοντας στις στροφές του Αγίου Σύλλα και βλέπετε αυτήν πραγματικά την ομορφιά. Πώς να την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη. Όπως είναι η πλατεία Ελευθερίας. Γιατί ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος προχθές Τετάρτη που τον είχαμε εδώ, την παρομοίασε, ας πούμε, με μια γυναίκα την οποία δεν την έχουμε τόσο περιποιημένη. Θα θέλει λίγο το γκλίτερ, λίγο τη σκιά της, λίγο το τέτοιο της. Ο καλοπισμός. Ο καλοπισμός. Δεν είναι ο καλοπισμός και τα έργα, η υποδομή, η Καβάλα. Εδώ, εγώ ένας από τους λόγους που κατέβηκα. Κοιτάξτε, όλοι λέμε κατεβαίνουμε για τον τόπο μας και για την Καβάλα. Αυτό είναι νομίζω για τον τόπο δεδομένο. Της ζωής μας που είναι για τον τόπο της ζωής μας ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και που το βλέπω εγώ προσωπικά και πάρα πολλοί άλλοι, ότι βρισκόμαστε σε μία αδράνεια. Μάλιστα. Υπάρχει ένα τέλμα. Δεν κινείται, δεν αλλάζει όταν τίποτα. Όταν το λέμε αυτό και απαντάμε με γραφειοκρατία, ότι η γραφειοκρατία είναι η γραφειοκρατία η δεν είναι που μας κρατάει πίσω. Κοιτάξτε, για μένα είναι μια δικαιολογία αυτό. Μάλιστα. Ακόμα και τη γραφειοκρατία, όταν γνωρίζεις πώς λειτουργεί η γραφειοκρατία, μπορείς να την παρακάμψεις, μπορείς να την δεσμεύσεις ή να την περισσότερο να την βάλεις σε μία σειρά. Μάλιστα. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Να τη χρησιμοποιείς για καλό για σένα. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα πάντα υπάρχει. Δεν μπορεί να βγει ένας καινούριος δήμαρχος και να πούμε δεν θα υπάρχει γραφειοκρατία. Το θέμα είναι πραγματικά τι έργο υπάρχει και τι όρεξη υπάρχει και τι δύναμη υπάρχει από τον υποψήφιο δήμαρχο. Και ο Μάκης, ο Παπαδόπουλος, το θέλει να γίνει δήμαρχος, το μπορεί να γίνει δήμαρχος και έχει μια άξια ομάδα που μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να αφήσουμε επιτέλους, να σας πω και λίγο, κάτι της του προσωπικού. Γιατί αυτό που γίνεται πάρα πολύ καιρό τώρα, γίνονται προσωπικές θέσεις, προσωπικές επιθέσεις για την προσωπική ζωή του κ. Παπαδόπουλου και δεν βλέπουμε από πίσω ένα πάρα πολύ σωστό πρόγραμμα. Με τις μακέτες, ναι, με τις μακέτες, αλλά οι μακέτες δείχνουν ότι υπάρχει ένα όραμα. Αυτό που ακούω, όχι οράματα έργο, συγγνώμη, πώς θα κάνουμε έργο αν εμείς δεν έχουμε οράματα. Αυτό που λείπει είναι το έχει όραμα. Ο δεν κύριος Μουριάδης δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει να επιδείξει κάτι. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι έχει να επιδείξει σήμερα ο Μάκης Παπαδόπουλος. Αυτό θα δοκιμαστεί γενικότερα και θα φανεί στην κάλπη. Έχει, κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην έχει κανένα μικρό έργο, αλλά αυτά που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν φτάνουν και έχουν μείνει πάρα πολλά άλυτα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να συνεχίσει και μας λέει ο κύριος Μουριάδης, και το καταλαβαίνω και πολύ σωστά είναι η δικιά του πολιτική, είναι ότι δεν προλάβαμε και θα το κάνουμε τώρα. Για μένα αυτό δεν είναι επιχείρημα. Τι θα πει δεν προλάβαμε. Αυτά, γιατί ο κύριος Μουριάδης με μακέτες δεν βγήκε πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Ο Μάκης το πρόγραμμα, μάλιστα, και το χρησιμοποιώ και παρακάμπτω το κύριο Παπαδόπουλος λόγω χάρη της κουβέντας. Ο Μάκης ο Παπαδόπουλος, αυτά τα οποία λέει και με την ομάδα που λέτε ότι έχει, την επόμενη μέρα μπορεί να τα εφαρμόσει, είναι εφαρμόσιμα, γιατί ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ενώ βλέπει και λέει ότι ας του δώσουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό που είπαμε πριν, άμα δεν το δοκιμάσουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μπορεί.
απ' έξω χωρίς να διοικείς, πού να ξέρεις αν ο άλλος μπορεί. Τι λέτε. Βεβαίως. Μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Θα δει ο κόσμος μια διαφορά στη ζωή του ή θα πει, τι ο ένας, τι και ο άλλος. Τίποτα δεν είναι ανεφαρμόσιμο. Λοιπόν, να μην αυτή η ρητορική που περνάει συνέχεια, ότι το δικό μας το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται, εμένα πραγματικά με θυμώνει. Λοιπόν, όλα είναι εφαρμόσιμα. Δεν βγήκαμε, δεν είναι δυνατόν ένας δήμαρχος να βγει και να τάζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και δε, ειδικά η δικιά μας η παράταξη δεν το έχει κάνει αυτό. Κοίτατε, ήρθε και ο κύριος Μπουμπούνας εδώ, μίλησε για τα τεχνικά έργα, μίλησε για το πώς μπορούν να γίνουν. Έχετε εννοείται ομάδα μίλησε... που ο καθένας σήμερα είναι στην. Είναι αλήθεια, συνομιλώντας με τον κύριο Μπουμπούνα στο εκλογικό κέντρο, έκανε λόγο και για ένα άλλο όραμα, για ένα άλλο έργο, το οποίο σε περίπτωση που είστε διοίκηση θα το τρέξει και θα είναι προτεραιότητά. Και να σας πω, κύριε. Βέβαια. Και... Θα αλλάξει και το παραλιακό, θα αλλάξει μέτωπο, το παραλιακό όπως... μέτωπο και θέλουμε και έναν δήμαρχο, να σας πω, να το πω και εντελώς λαϊκά. Ναι, μου το τώρα, είπε και εντελώς λαϊκά και ο ίδιος. Να, δεν ξέρω τι, την, τι είδε ο αγαπητός Κώστας. Δεν θέλει, εντάξει, το είπαμε, ήταν off the record. Αλλά το εγώ όμως θα το πω on the record λαϊκά. Θέλουμε και κάποιον δήμαρχο που να σπάσει και μερικά καρύδια. Μάλιστα. Λοιπόν, το χρειαζόμαστε αυτό, γιατί για να βγούμε από αυτό το τέλμα, για να βγούμε από την γραφειοκρατία, για να βγούμε από όλες αυτές τις τα πράγματα που είναι μείνει στα συρτάρια, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο δήμαρχο. Και αυτός δεν είναι ο κύριος Μουριάδης, είναι ο Μάκης Παπαδόπουλος, γι' αυτό στις κάλπες την Κυριακή ψηφίζουμε Μάκη Παπαδόπουλου και ο τόπος της ζωής μας. Το αξίζει. Μπορούμε να μιλάμε πραγματικά. Το αξίζει και το αξίζει η πόλη μας και το δικαιούται η πόλη μας να έχει έναν καινούριο δήμαρχο, ο οποίος θα την πάει μπροστά μαζί με όλη την ομάδα του. Είναι επιχείρημα ότι μετά από τόσα χρόνια ας του δώσουμε την ευκαιρία. Είναι επιχείρημα αυτό. Γιατί δεν είναι επιχείρημα. Βεβαίως είναι έχει και αυτό δουλέψει, επιχείρημα. Έχει δουλέψει, έχει δοκιμαστεί στην αντιπολίτευση. Δεν ήξερε θέματα και τα έμαθε. Έχει μάθει, έχει ο ίδιος του βελτιωθεί, έχει εξελιχθεί, έχει δημιουργήσει καλύτερες ομάδες. Είναι, ξέρετε, τα χρόνια στην αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί επίσης γνωρίζει. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει από πού έρχονται τα κονδύλια, από πού θα έρθουν τα χρήματα. Δηλαδή αυτά είναι γελία που το ακούω. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκτός της διοίκησης. Μάλιστα. Της αυτοδιοίκησης. Συγγνώμη, ήταν στη διοίκηση, ήταν στην αντιπολίτευση. Αλλά βρισκόταν μέσα στην αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό με το θα πάμε όλοι. Βέβαια, εννοείται. Όλοι ψηφίζουμε κατά συνείδηση. Αλλά ο Μάκης Παπαδόπουλος θα κάνει την αλλαγή. Την οποία τη χρειαζόμαστε. Κυρία Χατζημιχαήλ, μπορούμε να μιλάμε πραγματικά με τις ώρες. Είσαστε χήμαρος. Πάντα χήμαρος, είμαι πάντα χήμαρος. Και ξέρετε, οι εκλογές δημιουργούν και γνωριμίες και ανθρώπινες σχέσεις. Ναι, βεβαίως. Και έρχεται διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Νεάπολης. Γνωρίζονται οι υποψήφοι μεταξύ τους, γνωρίζουμε εμείς εσάς. Και θα είμαστε εδώ και να πω και ένα τελευταίο στίγμα που θα μου επιτρέψετε. Να έχουν περισσότερες γυναίκες πολιτικό λόγο. Έχουν πολιτικό λόγο, αλλά και να εμφανίζονται ακόμα περισσότερο. Εγώ θέλω περισσότερες γυναίκες με πολιτικό λόγο, τον οποίο τον έχουν. Έχουμε πολύ αξιόλογες γυναίκες. Άλλωστε υπάρχει ισότητα, άρα. Ναι, αλλά, αλλά πολλές γυναίκες διστάζουν. Γιατί. Κακώς, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Την κάνουμε μια άλλη φορά για τις γυναίκες και την πολιτική. Αλλά το θέλουμε και αυτό να υπάρχει ακόμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό το λόγο που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην παράταξη, ο τόπος της ζωής μας, στο Μάκη Παπαδόπουλο και σε όλους εσάς. Την Κυριακή, Μάκης Παπαδόπουλος.